Σας καλωσορίζουμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Σας καλωσορίζουμε στη Λαπωνία, σας καλωσορίζουμε στη Σπάρτη. Σπάρτη που κουβαλάει στο διάβα της την ιστορία αιώνων, μια ιστορία που την έχει κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο και δεν είναι τυχαίο που 16 πόλεις ανά τον κόσμο φέρουν το όνομά της. Κύριε Γενική Γραμματέα Εμπορίου, κύριε Βουλευτά, εκπρόσωπε του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε του Μελητηρίου Λακωνίας, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Λακωνίας, κύριε Πρόεδρε των Εμπορικών Συλλόγων Λακωνίας και Πελοποννήσου, κύριε Επίτιμε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου της Λιβαδιάς και Παλιές Συνδικαλιστής, σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας, κύριε Επίτιμε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αισθανόμενοι ιδιαίτερη τιμή που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, σας καλωσορίζουμε στη γη των Λακεδαιμονίων. Η πολιτική της απαξίωσης της οικονομίας της χώρας μας προκάλεσε και προσκάλεσε τα διεθνή οικονομικά πυράγια των αγορών σε ένα απίστευτο κερδοσκοπικό πάρτι και οδήγησε τη χώρα στην ασφυξία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι επιπτώσεις από την έλευσή του καθιστούν τη χώρα πιο ευάλωτη και πολλαπλασιάζουν τους αρνητικούς παράγοντες σε όλους τους αναπτυξιακούς κλάδους και ειδικότερα στο εμπόριο, την κατασκευή, τη μεταποίηση που εκφράζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα από μια απόπειρα καταγραφής των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιφέρειά μας και ειδικότερα ο νομός μας, θα διαπιστώσουμε την επιδείνωση όλων των δικτών της οικονομίας σε βαθμό ανησυχητικό. Και η ανησυχία μας μεγαλώνει περισσότερο, καθώς μέρα με την ημέρα διαπιστώνουμε ότι παραδοσιακοί τομείς της οικονομίας του τόπου μας πλήττονται και καταστρέφονται με άστοχες ενέργειες και αποφάσεις. Ο αγροτικός, ο τουριστικός και ο κτηνοτροφικός τομέας που επί δεκαετίες στήριξαν τα έσοδα του κράτους καταραίουν. Οι δαπάνες καλλιέργειας και συγκομιδής των αγροτικών προϊόντων δεν καλύπτονται από τις τιμές που προσφέρει ο ανταγωνισμός της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και σταθερά απαξιώνεται η ποιοτική παραγωγή των προϊόντων μας. Δυστυχώς, σήμερα ο συνάδελφος έμπορος δεν μπορεί να αναδείξει την επιχείρησή του. Δεν έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί στην αγορά. Μέλημά του είναι απλώς η επιβίωσή του. Δεν ακούει, δεν ελπίζει σε τίποτα, γιατί δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να δείξει σοβαρότητα και αξιοπιστία, αφού δεν σέβεται ούτε τους νόμους που ψήφισε, ούτε φροντίζει για την εφαρμογή τους. Μέσα σε αυτό το ζωφερό περιβάλλον, οι έμποροι δεν είναι δυνατόν να περιμένουν με απάθεια τις εξελίξεις, ούτε να διεκδικούν μέσα σε πλαίσια ευπρέπειας και ευγενούς ραγιαδισμού, αλλά είναι αποφασισμένοι να απαιτήσουν με δυναμικές ενέργειες και ρήξεις τα δικαιώματα που το Σύνταγμα και οι νόμοι τους παραχωρούν. Είμαστε υποχρεωμένοι να χαράξουμε τη στρατηγική και να εφαρμόσουμε τις δράσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου και κατ' επέκταση την ανάπτυξη της κοινωνίας, της περιφέρειάς μας και της οικονομίας, ίσως στην πιο δυσμενή, όπως είπε και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Σπάρτης, στην πιο δυσμενή οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία. Αληθινά βρισκόμαστε μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Οι πυλώνες στήριξης του κοινωνικού κράτους, έτσι όπως τους είχαμε μάθει, καταραίουν ο ένας πίσω από τον άλλο. Τα κρατικά ταμεία έχουν αδειάσει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του κράτους πληρώνονται αποκλειστικά με δανεικά. Συχνά ακούω ανέξοδες, κατά τη γνώση μου, κριτικές, είτε από μικρόφωνα, είτε από τηλεοράσεις, είτε από οτιδήποτε. Λεκτικούς συγχωρισμούς, κατάρας για την τραγική κατάσταση, για το σαφρό πολιτικό σύστημα, για τα ελεηνά, τα άδεια ταμεία. Εκείνο που έχω πει και εκείνο που θέλω να ξαναπώ από το βήμα αυτό είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα εκείνο που προέχει είναι ο αναστοχασμός. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αναστοχαστούμε, να πάμε κάτω να μετρήσουμε και να μετρήσει ο καθένας και να αναλογιστεί τις ευθύνες τις δικές του. Σε όλη αυτή την κατάσταση ευθύνη έχουμε όλοι. Ο καθένας με το ποσοστό που του ανήκει. Ο καθένας με το ποσοστό που του αναλογεί. Μόνο μετά από έναν τέτοιο αναστοχασμό θα μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να προχωρήσουμε. Αυτή η στάση, την οποία ανέλησε προηγουμένως ο κύριος Πανδής, είναι μια στάση που απηχεί μια, θα έλεγα, ενθαρρυντική, μια στιβαρή ματιά στο μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο πράγματι, εδραζόμενο σε ένα
δυσχήμερο, δύσκολο παρόν, ένα παρόν που μας πνίγει και μας δημιουργεί, θα έλεγα, πολύ σημαντικές αρνητικές στάσεις γι' αυτό, είναι όμως η καλύτερη, το καλύτερο αντίδοτο για να βγούμε από την κρίση. Πάντοτε παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκδηλώσεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του επιχειρηματικού κόσμου του νομού μας. Ειδικά σήμερα, σε μια εποχή κρίσιμη λόγω της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που γνωρίζει η χώρα μας. Σήμερα που πολλοί συναδελφοί σας ισορροπούν σε τεντωμένο σκηνή, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου, είναι αναγκαία η συνεργασία όλων των θεσμικών φορέων. Εγώ πιστεύω στο ελληνικό δαιμόνιο, πιστεύω στην εφευρετικότητα και το ταλέντο του εμπορικού κόσμου και θα τα καταφέρουμε και τούτη τη φορά. Εξάλλου, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πρέπει να ανασκουμποθούμε. Εμείς έχουμε μια άριστη συνεργασία με τον εμπορικό κόσμο της Σπάρτης. Σίγουρα πολλές φορές παραπονείται και μετεπιτάσιο ζητεί να παταχθεί το παρεμπόριο, διότι δεν έχει άδικο. Ούτε αυτοί που λειτουργούν χωρίς τις νόμιμες άδειες είναι τόσο φτωχοί όσο θέλουν να φαίνονται. Ποιος εφαρμόζει αυτό το νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή για το παρεμπόριο? Ποιος δίνει άδειες και ποιος ελέγχει? Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση επίσης. Υπάρχει λοιπόν ελεγκτικός μηχανισμός για να τηρήσει τον νόμο ή για να εφαρμόσει σωστά τον νόμο? Άρα, για να αναρωτηθούμε, όλοι αυτοί που οι συμπατριώτες μας ή οι φιλοξενούμενοι από άλλες χώρες, είναι μήπως και δική μας υπεύθυνη της ευρύτερης διοίκησης, δηλαδή να τους να περιφρουρήσουμε και να εξασφαλίσουμε το στεγασμένο εμπόριο? Νομίζω ότι αν αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο, επιβάλλουμε ποινές πιο αυστηρές, θα λύσουμε το πρόβλημα. Εάν τους μαντρώσουμε όλους αυτούς σε μία φυλακή, λένε κάποιοι, λύθηκε το ζήτημα του παρεμπορίου. Δεν λύθηκε. Η Ελλάδα δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, και θα εξηγήσω μετά γιατί ευτυχώς, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Είναι η είσοδος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε μεταναστευτικού ρεύματος από την Αφρική και την Ασία. Και έχουμε και την ατυχία να συνορεύουμε μια χώρα η οποία, την Τουρκία, η οποία δεν σέβεται μια σειρά από συμφωνίες που υπάρχουν με άλλες χώρες για επαναπατρισμό των παρανόμων εισερχομένων στη χώρα. Αλλά, ξέρετε, το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με τους παράνομους μετανάστες. Παρεμπόριο δεν κάνουν όμως μόνο οι παράνομοι μετανάστες.